Έχει στην πρόταση νόμου που καταδέθηκε από τους βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, Κυριάκο Χατζηγιάννη και Νίκο Γεωργίου, για δημοσιοποίηση δωρητών και ποσών που δορίζονται στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, το Ανεξάρτητο Ταμείο που λειτουργεί από το 2014 υπό την εκάστοτε σύζυγο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για στήριξη φοιτητών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Πάμε στον Νίκο Γεωργίου να δούμε πού έχουν καταλήξει με αυτή την πρόταση νόμου και γιατί χθες γίνατε μαλλιά κουβάρια, έτσι χοντρές κουβέντες χθες στην Επιτροπή. Γιατί, κύριε Γεωργίου? Κυρία Σάβα, ήταν μεταξύ συναδέλφων άλλων πολιτικών κομμάτων. Ναι. Δεν είχαμε συμμετοχή ως Δημοκρατικός Συναγερμός. Εμείς προχωρήσαμε, αναπτύξαμε τις θέσεις μας, επιχειρηματολογήσαμε για την αναγκαιότητα τροποποίησης της κείμενης νομοθεσίας. Απαντήσαμε σε οποιαδήποτε ερωτήματα ή εστάσεις είχαν άλλοι συνάδελφοι. Από εκεί και πέρα αναξύθηκαν τα πνεύματα, αυτά αφορούν το ερώτημα είναι γιατί να αναξυθούν τα πνεύματα για μια τέτοια συζήτηση. Ήταν παρουσία της κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, η οποία διαχειρίζεται αυτό το ταμείο, έτσι ορίζει η νομοθεσία, η πρώτη κυρία, πρώτος κύριος αν έχουμε κάποια στιγμή, κύριε Γεωργίου. Ο σκοπός ο δικός σας τώρα είναι να γνωστοποιούνται, αν θέλετε έτσι να μας εξηγήσετε λίγο ξανά τη φιλοσοφία, καταλαβαίνω ότι καταλήξατε κατά πλειοψηφία, άλλωστε θα αποφασίσει η Ολομέλεια, ότι πάτε αυτή την πρόταση νόμου, να γνωστοποιούνται, να αναρτούνται αν θέλετε οι δωρητές, που δωρίζουν σε αυτό το συγκεκριμένο ταμείο για άπορους φοιτητές, πάνω από 5.000 ευρώ. Η σχετική προφορική τροπολογία η οποία έθεσα στην Επιτροπή ήταν να αυξηθεί το όριο από 500 ευρώ και περισσότερα στις 5.000 ευρώ και άνω, τότε ναι, αυτοί οι χορηγοί να δημοσιοποιούνται. Ναι. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι εμπέδωση αυτής διαφάνειας, είναι η ενημέρωση. Δεν έχει σκοπό τον έλεγχο ή την αφισβήτηση είτε των ανθρώπων που εργάζονται στον ανεξάρτητο φορέα, είτε το έργο του Γενικού Λογιστή, αν προβαίνει σε δέους ανεπιμέλεια αυτών που δίνουν τις σχετικές χορηγίες. Αυτά είναι δουλειές άλλων και σε καμία περίπτωση δεν τα αφισβητώ. Όμως αυτά αποτελούν τον έλεγχο. Εμείς μιλούμε για ενημέρωση και διαφάνεια. Ναι. Και πιστεύω ότι η διαφάνεια είναι εκείνη η οποία θα χαλιβδώσει, αν θέλετε, και τη βιωσιμότητα του ανεξάρτητου φορέα και θα τον ενισχύσει ακόμη περισσότερο. Ναι, λένε άλλοι και η ίδια η πρώτη κυρία ότι με αυτή την πρόνοια για δημοσιοποίηση ενδεχομένως να συρρυκνωθεί το ταμείο, γιατί πάρα πολλοί εκεί έξω θέλουν να συνεισφέρουν, αλλά θέλουν να το κάνουν αθόρυβα. Ο λόγος που το λέω, κύριε Γεωργίου, όμοια με το πόθεν έσχες, εγώ ως πολίτης, αν με ρωτάτε, και το λέω τώρα για να στραφείτε κι εσείς σε σχέση με τον έλεγχο του ταμείου αυτού, θα ήθελα να γίνεται εντελεχής έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων, των δικών σας, των βουλευτών και άλλων. Το ότι τα βλέπω εγώ δημοσιευμένα δεν μου λέει κάτι. Πέρα από το κουτσομπολιό, αν είχε ή δεν είχε κλπ. Μπορεί να ενεργήσω αυτεπάγγελτα ως ερευνών λειτουργός πολίτης, ξέρω εγώ. Αλλά η ουσία είναι να γίνεται η δέοντας ελέγχη από εκεί που πρέπει. Άρα εγώ θα εστίαζα και σε σχέση με αυτό το φορέα, όπως θα ήθελα και για το πόθεν έσχες, εκείνοι που πρέπει, όποιοι και είναι αυτοί, να οριστούν και να κάνουν τον έλεγχο σωστά. Άμα γίνεται σωστά ο έλεγχος, δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να ξέρω ότι ο Νίκος Γεωργίου σας έγραψε ο πατέρας σας, η μητέρα σας στο χωράφι κλπ. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Εγώ θα εστίαζα και σε σχέση με αυτό τον φορέα, σε αυτά που σας λένε να γίνονται οι έλεγχοι. Διότι, κύριε Γεωργίου, αντιλαμβάνομαι ότι αυτός ο φορέας είναι από το 2014. Είναι δηλαδή 6 και 3, 9 χρόνια δεν σας απασχόλησε ο φορέας που συστάθηκε επί Νίκου Αναστασιάδη και διαχειριζόταν η κυρία Άντρη Αναστασιάδη, και έρχεστε τώρα να πείτε τι είναι εξαφορμής αυτό που είπε η ηλεκτρική υπηρεσία που έδωσε Σαουδάραβας εν είδη εξασφάλισης της υπηκότητάς του ή άλλος πώς? Αυτό σας ανησυχεί ότι μπορεί να γίνονται εκεί διάφορα? Αγαπητοί Σάβα, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όμως σημασία έχει ο χρόνος ή ο σκοπός της πρότασης? Όχι, ο σκοπός σας είναι για να ξέρουμε αν πίσω από κάθε τέτοια δωρεά υποκρύβεται κάτι άλλο. Γιατί αν αυτό το θέμα θα πρέπει να εστιάσετε σε αυτούς που ελέγχουν, πώς ελέγχουν. Και τι έλεγχοι γίνονται, αυτό ο έλεγχος, λέω. Ναι. Ο έλεγχος γίνεται από τον Γενικό Λογιστή, γίνεται από την Κεντρική Τράπεζα, γίνεται από τον Γενικό Ελεγχτή. Και αυτά, όπως έχω αναφέρει και στην τοποθέτηση μονόπεν της Επιτροπής, δεν τα αφισβητώ. Αν υπάρχουν ευρήματα, αυτά θα ανακοινωθούν από τον Άρα, είναι ένα πρόσθετο εργαλείο διαφάνειας για σας, κύριε. Ναι. Είναι βεβαίως, γιατί προείσταται έναν πολιτικό πρόσωπο, πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο αυτού του οργανισμού.
η οποία θέλετε εκπέμπει και πολιτική δύναμη και μπορεί να ενεργήσει και ως κέντρο εξυπηρέτησης. Και αυτό το λέω καλή την πίστη. Ναι. Εάν αυτός ο οργανισμός, αυτός ο φορέας, ο οποίος ιδρύθηκε το 2014, όταν η πατρίδα μας βρισκόταν σε πολιτική και οικονομική ανυποληψία, ναι. Η Κύπρος των παντοπολίων, των δανεικών, των ελλημάτων, σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης, με πλεονάσματα, με ταμιακά διαθέσιμα. Δεν μπορεί να γίνονται εξαγγελίες από πλευράς του φορέα ότι στόχος τους είναι να μαζέψουν ακόμα περισσότερα εκατομμύρια από τους ιδιώτες και να επεκταθούν στη χορήγηση και της μεσαίας τάξης. Δεν μπορεί το κράτος πρόνοιας να αντικατασταθεί με ιδιωτικές εισφορές. Αυτό συμφωνώ. Και με βρίσκεται απόλυτα συμφωνία ότι δεν είναι δουλειά αυτού του ταμείου η κοινωνική πολιτική του κράτους. Άλλωστε, δεν το έχουμε το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Γεωργίου. Και αυτή η δημοσιοποίηση θα πάει πίσω από τον καιρό σύσταση αυτού του φορέα. Αν μπορεί να πάει πίσω, κυρία Σάβα, να πάει πίσω. Ναι. Πλέον, εκείνο το οποίο ζητούμε είναι ότι από έναν ποσό το οποίο η Επιτροπή, τα μέλη και ολομέλεια θα καθορίσει ανάλογα με το ποια τροπολογία θα ψηφιστεί, είτε από 5.000 είτε από 10.000 ευρώ και άνω, είναι προς το δημόσιο συμφέρον για σκοπούς διαφάνειας, αυτά να δημοσιεύονται. Και από την άλλη, αυτή αν θέλετε η ακράτεια η οποία υπάρχει, τη συλλογή πλέον, γιατί μιλούμε για τετραπλασιασμό ή πενταπλασιασμό, αν θέλετε, των εσόδων των χορηγιών του φορέα. Αυτό γίνεται και εις βάρος άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων που δεν υστερούν. Ναι, που έχουν επίσης τώρα είναι ανάγκη. Πολύ διαφορετικό, κύριε Γεωργίου, αυτό που λέτε. Ο καθένας μπορεί να θέλει να εισφέρει όπου θέλει. Εσείς λέτε ότι να εισφέρουν ακριβώς για αυτό το σκοπό και όχι για εξυπηρέτηση άλλων, αν αυτό εννοείται, κύριε Γεωργίου, αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι ο έλεγχος όλων των ποσών που δίνονται, από όποιους δίνονται. Άρα θα δούμε και μετά στη συνέχεια υπάρχει επιλογή πάντα αναπομπής του νόμου αυτού, αν κρίνεται, διότι δεν ξέρω αν έχει θέμα προσωπικών δεδομένων ή τι λέει η νομική υπηρεσία, τι λένε άλλες υπηρεσίες, η ηλεκτρική υπηρεσία. Θα τα δούμε, κύριε Γεωργίου. Πάντως έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Επιτροπή και πάει ολομέλεια. Όχι, δεν πάει ολομέλεια. Θα πάει ξανά ενώπιον της Επιτροπής για τοποθέτηση. Α. Όποιες πολιτικές δυνάμεις θέλουν να καταθέσουν τις τροπολογίες τους. Μπορεί και αν υπάρχει μια συνένεση εκεί να ενσωματωθούν στο κείμενο της προδοσίας. Βεβαίως. Και το τελικό κείμενο θα τεθεί ενώπιον της ολομέλειας. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.